Καλησπέρα. Έχουμε μια διακοπή 20 ημερών στο πρωτάθλημα μας, η οποία έρχεται καλώς ή κακώς για το περιστατικό που έγινε με τον άτυχο φίλο του Εθνικού και με τη διακοπή της Εθνικής, λόγω της Εθνικής Ομάδας. Έρχεται μετά από μια νίκη του Ολυμπιακού για τον Ατρόμητο. Θεωρείς ότι με ποιο τρόπο θα επηρεάσει την ομάδα? Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Από εκεί πέρα, όσα έχουν να κάνουν με τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέρα από τη διακοπή που ξέραμε για την εθνική ομάδα, νομίζω πως ήταν ένα πολύ άσχημο συμβάν. Ένα συμβάν το οποίο γυρίζει το ποδόσφαιρο στη χώρα μας πολλά χρόνια πίσω. Άσχημες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς συμβαίνουν ακόμα στα ελληνικά γήπεδα. Θεωρώ όμως ότι αυτή η διακοπή είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να εκλείψουν αυτά τα άσχημα συμβάντα στα ελληνικά γήπεδα. Από εκεί και πέρα, μπροστά μας έχουμε αρκετές μέρες για να δουλέψουμε, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις όποιες αδυναμίες μας, να περάσουμε τα νέα στοιχεία τα οποία θέλει ο νέος coach να περάσει στο παιχνίδι της ομάδας. Είναι αρκετές οι μέρες που έχουμε, δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις και προσπαθούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι σε χτυπητά σημεία τα οποία δείχναμε αδυναμίες. Τι θεωρείς ότι έχει αλλάξει η έλευση του Πορτογάλου? Κυρίως η ψυχολογία. Είμαστε καλύτερα σε θέματα ψυχολογίας. Είπα και πριν ότι αυτή η διακοπή μας δίνει δυνατότητα να δουλέψουμε, να φτιάξουμε τις όποιες αδυναμίες έχουμε και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στα θετικά στοιχεία τα οποία βγάζαμε. Να είμαστε πιο συμπαγή σαν ομάδα, να έχουμε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και στην επίθεση και στην άμυνα, να είμαστε καλύτεροι στη μετάβαση του παιχνιδιού από την επίθεση στην άμυνα και το αντίθετο. Και σιγά σιγά να παρουσιάσουμε τα υψηλά στάνταρ απόδοση τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Θεωρείς ότι τα στοιχεία αυτά που ανέφερες έλειπαν από την ομάδα? Δεν θεωρώ ότι έλειπαν. Θεωρώ ότι δεν τα κάναμε με το ρυθμό που έπρεπε, με την ταχύτητα που έπρεπε, με την ταχύτητα σκέψης η οποία μας έλειπε σε αρκετά παιχνίδια. Βέβαια, ήταν αρχή του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει ξεκινήσει και νωρίς την προετοιμασία. Δεν είναι μόνο το ότι ξεκινήσαμε νωρίς την προετοιμασία, είναι ότι καλώς ή κακώς ο μεγάλος στόχος χάθηκε για μας. Η ψυχολογία όλων έπεσε, η ψυχολογία της ομάδας δεν ήταν η καλύτερη. Και είναι δύσκολες στιγμές τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα. Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτές τις άσχημες στιγμές, ώστε η ομάδα και την επόμενη σεζόν να βρίσκεται κοντά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να κάνει το βήμα παραπάνω που λέμε τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να το λέμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει. Και σε αυτό έχουμε ευθύνη όλοι και πρέπει να αντιστρέψουμε αυτό το άσχημο γεγονός, αυτό το απρόσμενο αποκλεισμό με μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, μια σεζόν η οποία θα πρέπει να έχει και σταθερότητα αλλά και βάθος με πολλές νίκες οι οποίες θα μας διατηρούν ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και θα μας δώσουν δυνατότητα και την επόμενη σεζόν να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέποντας την πρώην ομάδα, τον Αστέρα, να κάνει αυτή την αξιοπρεπέστατη πορεία στην Ευρώπη, σου έρχεται στο μυαλό ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι, να κάνω τα ίδια? Όχι να είσαι στον Αστέρα, σαν να προσφέρεις στο Ατρόμητο, να κάνω τα ίδια. Σου μένει δηλαδή αυτή η πικρία μέσα σου ότι ενώ έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάτι παρόμοιο δεν το έχεις καταφέρει? Βασικά κοιτάζουμε πάντα την ομάδα μας. Είμαστε χαρούμενοι για τις νίκες και για την καλή πορεία την οποία μπορεί να έχει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Στηρίζουμε και επικροτούμε όλες τις ελληνικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από εκεί πέρα όμως, στόχος δικός μας είναι να κοιτάζουμε πώς θα βελτιώσουμε τη δική μας ομάδα καθημερινά στις προπονήσεις, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και από εκεί πέρα, είπα και πριν, πρέπει να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα στο τέλος της χρονιάς να διεκδικήσουμε ξανά την είσοδο στους ομίλους.
Και γιατί όχι, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, να παίξουμε στους ομίλους του Champions League. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν πολύ κοντά στο να πετύχουμε και αυτόν τον άθλο. Η ομάδα μας δείχνει ότι κάνει βήματα μπροστά, έχει συμμετάσχει σε δύο τελικούς τα τελευταία χρόνια, έχει παίξει τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία στα play-off, και διεκδικεί το καλύτερο σε όποια διοργάνωση και αν συμμετέχει, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι σαν να λες, έτσι όπως το ακούω εγώ, ότι τα έχει πετύχει όλο ο Ατρόμητος, αλλά λείπει κάτι. Μήπως είναι ο τίτλος, ότι ήρθε η ώρα να πάρει αυτή η ομάδα? Δεν νομίζω ότι τα έχει πετύχει όλα. Όλες οι ομάδες μεγαλώνουν και φτιάχνουν φιλάθλους μέσα από τις επιτυχίες. Και ένας τίτλος σίγουρα σε μεγαλώνει ως brand name, μεγαλώνει την αξία όλων όσων δουλεύουν για αυτό το σύλλογο, και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι άσχημο να φτάνεις σε τελικούς κυπέλου και να μην καταφέρνεις να σηκώσεις το τρόπαιο. Είναι άσχημο να βρίσκεσαι πολύ κοντά στους ομίλους και να μην τα καταφέρνεις τα τελευταία τρία χρόνια. Από εκεί πέρα όμως είναι και πολύ σημαντικό για την ομάδα μας το ότι όλα αυτά τα χρόνια παλεύει και βρίσκεται πολύ, πολύ κοντά στους στόχους της, με αργά αλλά σταθερά βήματα, και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα αυτή τη σεζόν να κάνουμε το βήμα παραπάνω που όλα αυτά τα χρόνια λέμε, ούτως ώστε η ομάδα να ξεπεταχτεί ακόμη περισσότερο. Εσύ έχεις ακόμα συμβόλαια για τρία χρόνια. Το μέλλον σου σκέφτεσαι μόνο στον Ατρόμητο, ή είπαινε και άλλες σκέψεις στο μυαλό σου, Ευρώπη, εξωτερικό, αν έρθει, αν προκύψει κάποια πρόταση στην ομάδα? Σίγουρα είναι στόχος κάθε ποδοσφαιριστή να θέλει να αγωνιστεί εκτός Ελλάδος. Από εκεί πέρα όμως σέβομαι όσα μου προσφέρει η ομάδα μου, είμαι χαρούμενος εδώ. Προσπαθώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο να βγάζω τον καλύτερο μου αυτό. Και μεγαλύτερος στόχος για μένα είναι να βρίσκομαι κοντά στην εθνική ομάδα. Είναι ένα στόχο για τον οποίο δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Έχω καταφέρει να κληθώ δύο φορές την προηγούμενη σεζόν. Και αυτό είναι μεγαλύτερος στόχος για μένα από κάθε άλλο στόχο τον οποίο μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής στο μυαλό του. Ωραία, Σωκράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και σε ατομικό και σωματικό επίπεδο. Ευχαριστώ και εγώ.